Και η ενέργεια λοιπόν έχει αυτή την καθοριστική αξία. Άρα, εάν εμείς με τη δική μας στάση και συμπεριφορά ρίξουμε σωσίδιο, να το εξηγήσω και αυτό, γιατί εννοώ σωσίδιο προς την Τουρκία σε αυτή τη φάση και σε αυτό το χρονικό σημείο, νομίζω ότι είναι ως να επιλέγουμε μόνοι μας την αυτοκτονία. Καλημέρα μας και στις αξιότιμες ακροάτριες και ακροατές της δεύτερης ώρας της εκπομπής, και θα ξεκινήσουμε με το Κυπριακό, με όπως καταντήσαμε αυτό το Κυπριακό. Ο Έρογλου λέει, δήλωσε πως δεν υπάρχει θέμα συζήτησης των λεγόμενων εγγύσεων, δηλαδή εκείνο που η Τουρκία και οι Τούρκοι θεωρούν εγγύσεις, την τουρκική εισβολή και την στρατιωτική κατοχή της Κύπρου, και έχει μάλιστα λέει και απόφαση η λεγόμενη Βουλή του, του ψευδοκράτους. Στις Βρυξέλλες ο κύριος Οζντίλ Ναμί, αυτός είναι υπουργός εξωτερικών του ψευδοκράτους, παρακαλώ. Αναμένει λύση του Κυπριακού εντός μηνών, όχι ετών, και ζητάει από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να επικυρώσουν μία ενδεχόμενη συμφωνία περιλαμβανομένων και των παρεκκλήσεων που θα περιλαμβάνει, προκειμένου να καταστεί η συμφωνία αυτή πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ναμί παρέπεψε σε ένα μειχτό σύστημα στο πλαίσιο του οποίου μία ενδεχόμενη λύση θα ενσωματωθεί με βάση το πρωτόκολλο 10 της προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράλληλα θα αρχίσει και η διαδικασία επικυρώσεων σε όλα τα κράτη-μέλη με στόχο, όπως είπε, να διασφαλιστούν οι ανησυχίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Γι' αυτό είδαμε κιόλας στην συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου, Αναστασιάδη Έρογλου, να προηγείται η διζωνική δικοινοτική φύση, να προηγείται ακόμα και των αρχών τρεχαγύρευε, επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Κώστας ο Μαυρίδης, ακαδημαϊκός. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα, αγαπητέ Λάζαρε. Ναι. Καλημέρα στους ακροατές σας. Θέλουμε να σχολιάσετε αυτές τις προβλέψεις και τις τοποθετήσεις των δύο Τούρκων εξεχουσών προσωπικότητων, Έρογλου και Οζντίλ Ναμί, του... Βεβαίως οι δικοί μας τους λένε είναι της τουρκοκυπριακής πλευράς. Τώρα τι τουρκοκυπριακή απέμεινε στο καθεστώς του Ατίλα, με ένα ερώτημα γι' αυτό. Ναι, πείτε μας. Νομίζω, αγαπητέ Λάζαρε, ότι όλοι γνωρίζουμε στην πράξη ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα, ή όπως και αν ονομαστεί, υπό την έννοια που την γνωρίζαμε πρώτου 1974, δεν υπάρχει. Και με επίσημες αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων, στα κατεχόμενα υπάρχει και λειτουργεί ένα υποτελές καθεστώς, το οποίο είναι πλήρως ελεγχόμενο στην Τουρκία. Και οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται, μάλιστα χαρακτηριστικά δεν θα ξεχάσω μία δημοσιογράφο, η οποία είπε την γνωστή φράση ότι και πλή να πετάξει στα κατεχόμενα, αυτό γίνεται με την έγκριση και ανοχή της Τουρκίας. Δεν υπάρχει κανένας ρεαλιστής ο οποίος να θεωρεί ότι στα κατεχόμενα μπορούν να ληφθούν αποφάσεις επί της ουσίας ειδικά του Κυπριακού, τα οποία να μπορεί να λάβει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Με βάση αυτά που μας λέτε, αντιλαμβανόμαστε ότι ούτε πολύ θα μπορεί να πετάξει στα δύο συνιστώντα κράτη του κοινού συνεταιρισμού, εάν δεν το επιτρέπει η Τουρκία, και μετά τη λύση προφανώς. Λοιπόν, θα έρθουμε και σε αυτό. Νομίζω ότι το ερώτημα που ο καθένας μας καλείται να απαντήσει σήμερα, και επιμένω στη βάση του ορθολογισμού για το ρεαλισμού, είναι το γιατί η Τουρκία αποδέχεται και επιμένει να μπλέκει, να οδηγείται σε αυτή τη διαδικασία τώρα, στο λεγόμενο timing, όπως λέμε στα αγγλικά, τώρα για τη λύση
γιατί τώρα και γιατί δεν ήταν πριν μερικά χρόνια και γιατί δεν είναι σε μερικά χρόνια από σήμερα ή ακόμα και σε μερικούς μήνες, δηλαδή σε 1-1,5 χρόνο από σήμερα. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό και καθοριστικό ερώτημα, το οποίο νομίζω ότι πρωτίστως και καθήκοντος θα πρέπει να απαντήσουμε όλοι μας, όσοι έχουμε δημόσια παρουσία και δημόσιο λόγο, και ειδικότερα εκείνοι που διαχειρίζονται την τύχη του κυπριακού ελληνισμού και επίσης εκ καθήκοντος εκπροσωπεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί λοιπόν η Τουρκία επιθυμεί αυτή τη διαδικασία τώρα? Νομίζω ότι η απάντηση, την απάντηση μάλλον, την έχουν οι ίδιοι πολίτες. Και η απάντηση είναι ότι είναι όλοι οι λόγοι για τους οποίους προωθήθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ το 2004 και ανεξαρτήτως για τη στάση που ο καθένας μας πήρε τότε, είτε με το όχι είτε με το ναι, πέραν τούτου, σήμερα 10 χρόνια μετά, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, και μακάρι να βρεθεί κάποιος να δώσει κάποια άλλη εξήγηση, ότι υπάρχει ένας επιπρόσθετος λόγος, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος όλων εκείνων των ωφελημάτων που θα προέκυψαν το 2004. Και αυτό φυσικά είναι η ιστορική ευκαιρία αιώνων με στρατηγική σημασία. Πλούτο που λέγεται ενέργεια και βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο νοτίως της Κύπρου. Αυτός ο υποθαλάσσιος χώρος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και ρυθμισμένος με την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η οποία ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτός κατ' εμέ είναι ο κύριος λόγος. Άρα επειδή αυτός ο πλούτος ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρέπει πλέον να ανήκει στους Έλληνες Κυπρίους αποκλειστικά, αλλά να ανήκει συνειδιοκτησιακά και στην Τουρκία μέσω της λεγόμενης τουρκοκυπριακής κοινότητας. Λοιπόν, προεκτείνοντας. Συνιστώντας στέτη ή συνιστώσας πολιτείας ή συνιστώσας ομοσπονδιακής μονάδας ή όπως άλλο σας καρφιστούν να τα ονομάσουν, ναι. Σας πω, θα έλεγα λίγο πιο επιφυλακτικός από εσάς. Ίσως εσείς το έχετε προεκτείνει περισσότερο λόγω και της τεχνοκρατικής μου ή επιστημονικής αντίληψης των πραγμάτων. Θα σας έλεγα ότι το βέβαιο είναι ότι το κρατικό μόρφωμα, όποιο και να είναι, που θα προκύψει μετά την λύση η οποία επίθεται εδώ και τώρα και εντός μηνών, θα είναι τέτοιο ούτως ώστε η Τουρκία η ίδια να έχει πρώτη στο κίνητρο αυτό το μόρφωμα να καταρρεύσει. Και θα συνεχίσω πέραν τούτου. Όχι απλώς να καταρρεύσει το μόρφωμα αυτό, θα είναι κάτι που θα επιδιώκει η Τουρκία, αλλά ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι παράγοντες σημαντικοί στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων πιθανώς και των διεθνών κολοσσών, οι οποίοι σήμερα δεσμεύονται με διεθνείς συμβάσεις, με την Κυπριακή Δημοκρατία την ίδια. Δηλαδή, να το πω απλά, εάν αυτό το μόρφωμα δεν λειτουργήσει, πού θα μεταφερθούν, ποιος θα είναι ο κληρονόμος των διεθνών συμβάσεων που θα αφορούν επί της ουσίας τα μερίσματα, τα κέρδη δισεκατομμυρίων από τα έσοδα από την πώληση αυτού όλου του πλούτου, ο οποίος το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι απλώς ένας οικονομικός πλούτος, αγαπητέ μου Λάζαρε, και οι μπανάνες που παράγει η Χιλή είναι οικονομικός πλούτος. Άλλο όμως η ενέργεια. Η ενέργεια είναι στρατηγικής σημασίας πλούτος. Δεν νοείται σύγχρονη οικονομία στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας σήμερα χωρίς να έχει ενέργεια. Και η ενέργεια λοιπόν έχει αυτή την καθοριστική αξία. Άρα, εάν εμείς με τη δική μας στάση και συμπεριφορά ρίξουμε σωσίβιο, για να το εξηγήσω και αυτό, γιατί εννοώ σωσίβιο προς την Τουρκία σε αυτή τη φάση και σε αυτό το χρονικό σημείο, νομίζω ότι είναι ως να επιλέγουμε μόνοι μας την αυτοκτονία. Και ο λόγος που λέω ότι θα ρίξουμε σωσίβιο είναι και ο εξής. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις αναγνωρίζουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια δυναμική η οποία λειτουργεί υπέρ μας.
και ερωτώ. Αυτή η δυναμική. Ποια είναι η δυναμική που λειτουργεί υπέρ μας? Να σας πω. Λόγω της ενέργειας και λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πρωτίστως το Ισραήλ, θέλουν να δημιουργήσουν συμμαχίες για να αξιοποιήσουμε από κοινού τον ενεργειακό πλούτο, αλλά και για άλλους γεωπολιτικούς λόγους, σημαίνει ότι μετά από δεκαετίες έχουμε μια προοπτική και μια δυνατότητα η οποία έχει σημαντικό έρισμα συμμαχίας που θα βασίζεται σε κοινά στρατηγικά συμφέροντα. Αυτά λοιπόν τα στρατηγικά συμφέροντα, ερωτώ, δεν θα υπάρχουν μετά από ένα χρόνο από σήμερα? Δεν θα μπορούμε δηλαδή να επιδιώξουμε ένα πλαίσιο λύσης μετά από ένα ή ενάμιση χρόνο, όταν ήδη θα έχουν προχωρήσει οι επενδύσεις εκατομμυρίων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων, για να μην πω δισεκατομμυρίων, όλων αυτών των διεθνών κολοσσών, και θα έχει ήδη δημιουργηθεί μια κατάσταση χωρίς επιστροφή που θα επηρεάζει θετικά τα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και τα συμφέροντα του Κυπριακού Ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτά είναι ουσιαστικά ερωτήματα των οποίων οι απαντήσεις δείχνουν και προς τα που πρέπει να πορευτούμε. Τώρα, σε σχέση με την φράση που είπα προηγουμένως, ότι θα ρίξουμε σωσίδιο στην ίδια την Τουρκία με την πολιτική μας συμπεριφορά σήμερα, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ μπροστά μου, έχω ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στην αγγλόφωνη έκδοση μιας από τις πιο έγκυρες εφημερίδες στο Ισραήλ, της Jerusalem Post. Και το άρθρο αυτό, σε ελεύθερη μετάφραση, τιτλοφορείται «Γιατί η Τουρκία τέλειωσε οριστικά». Χωρίς να μπαίνω τώρα στο περιεχόμενο, το τίτλος από μόνος του σημαίνει πάρα πολλά σε σχέση με το πώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει την ίδια την Τουρκία. Εάν εμείς λοιπόν με αυτή τη στάση μας ανατρέψουμε τις αποφάσεις που είναι ολοφάνερες ότι το Ισραήλ έχει λάβει σε σχέση με την Τουρκία, είμαστε εμείς οι ίδιοι που θα αποστερήσουμε και τις όποιες συμμαχίες τις οποίες η Κύπρος χτίζει σήμερα με βάση τα κοινά συμφέροντα και σε σχέση με την ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν η λύση στο Κυπριακό φυσικά και θα περιλαμβάνει ανάληψη ρίσκου. Δηλαδή, όποια λύση και να βρούμε, στο τέλος θα πρέπει να αναλάβουμε κάποιο ρίσκο. Το ερώτημα είναι κατά πόσον, με αυτά τα δεδομένα που περιγράφω, αυτό το χρονικό σημείο είναι το κατάλληλο. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ολοφάνερη. Και κάτι προς μια δική μου άποψη και εκτίμηση σε σχέση με την ηγεσία του ΑΚΕΛ, και επαναλαμβάνω, την ηγεσία του ΑΚΕΛ και όχι φυσικά τον κόσμο κάτω, ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπροστά σε κρίσιμα ορόσημα λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις. Εάν το ΑΚΕΛ έχει τόσο στάση ενάντια στο μνημόνιο και θεωρεί ότι πάση θυσία θέλει να το σταματήσει, έχει την πολιτική δυνατότητα με ένα απλό τρόπο. Εάν τηρήσει στάση απόρριψης στην προδιαγραφόμενη λύση του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό, θα πρέπει την επόμενη μέρα, εάν απορριφθεί το σχέδιο Αναστασιάδη, θα πρέπει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να θεωρείται αυτονόητο ότι θα πρέπει να παραιτηθεί. Άρα με αυτόν τον τρόπο το ΑΚΕΛ έχει την ευκαιρία να αποδείξει στην πράξη αν όντως είναι αντιμνημονιακό ή στην ουσία απλώς το χρησιμοποιεί για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και στην πραγματικότητα ευθυγραμμίζεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Μαυρίδη, αλλά ο πρόεδρος Αναστασιάδης και οι εκπρόσωποι του και τα κόμματα που τον στηρίζουν, το κόμμα που τον στηρίζει, μιλάνε για μια... τώρα μπαίνουν στα δύσκολα, πέρα από την συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου, την κοινή δήλωση, τώρα μπαίνουν στα δύσκολα, μια
διαπραγμάτευση. Ακόμα δεν άρχισε να πηγαίνει ο κύριος Μαυρογιάννης με τον ομόλογό του, του κατοχικού ψευδοκράτους στην Άγκυρα και από εκεί στην Αθήνα. Άρα υπάρχει περιθώριο χρόνου για να καταλήξουν, αν θα καταλήξουν και πότε θα καταλήξουν, και δεν ξέρουμε αν αυτό το πότε θα καταλήξουν έχει σχέση με ό,τι έχετε προηγουμένως θεωρήσει ως πολύ σημαντικό, τον χρόνο, το timing όπως λέτε. Εγώ νομίζω, Λάζαρε, θα το ρηξοκινδυνεύσω εδώ το ζήτημα και θα κριθούμε στην πράξη. Νομίζω ότι δεν μπορώ να ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο καθένας σε σχέση με τα κίνητρα, αλλά σε σχέση με το προεδρικό είναι ολοφάνερο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και το λέω με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό του και προς τον θεσμό που εκπροσωπεί, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Και αυτό διαφάνηκε νομίζω και στη δημοσιογραφική συνέντευξη. Και να μου επιτρέψετε να το εξηγήσω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάθε δικαίωμα να έχει τις δικές του πολιτικές απόψεις γύρω και εκτιμήσεις γύρω από τη λύση του Κυπριακού και το τι είναι καλό για τον κυπριακό ελληνισμό. Νομίζω όμως ότι δεν ήθελε πάρα πολύ μελέτη για να τηρήσει μια στάση στη συνέντευξη γύρω από το κοινό ανακοινωθέ, η οποία θα του έδινε και πολιτικά κέρδη υπό την εξής έννοια, και την οποία δεν τήρησε. Εάν εκείνο το βράδυ, κρατώντας τα χέρια του κοινού ανακοινωθέ, η οποία στην ουσία είναι κοινή συμφωνία και το ξέρουμε όλοι μας, εάν εκείνο το βράδυ λοιπόν έλεγε το εξής απλό πράγμα, ότι σε αυτό το κοινό ανακοινωθέ υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες είναι επανάληψη θετικών σημείων υπέρ της πλευράς μας, υπάρχουν επίσης κάποιοι σοβαροί κίνδυνοι μέσα από λεκτικό το οποίο δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Κάτω από αυτό το πλαίσιο και αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα θα κινηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, έχοντας όμως επίγνωση σε αυτό ακριβώς που έχουμε περιγράψει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί τούτου, με το οποίο νομίζω ότι θα κέρδιζε ίσως το 90% της κοινή γνώμης, αντί τούτου επέλεξε κάτι άλλο. Ξεκίνησε προσδίδοντας μια αυθαίρετη, για να μην πω χειρότερη λέξη, αυθαίρετη παρερμηνία γύρω από το κείμενο, αναδεικνύοντας φράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνταν και ανακυκλώνονταν εδώ και δεκαετίες, χωρίς να τους προσδίδουμε οποιαδήποτε ιδιαίτερη σημασία, τουλάχιστον παραπλανώντας υπέρ της πλευράς μας, και άλλα τέτοια τα οποία έδειχναν ότι έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις του γύρω από το που θα οδηγηθούν τα πράγματα. Τώρα, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να επισυμβούν γεγονότα, για παράδειγμα η Τουρκία να ζητά τόσα πολλά, που θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει αυτή τη φορά, αλλά να ζητά τόσα πολλά που να καταστήσει τα πράγματα και πάλι σε ένα αδιέξοδο. Όμως και σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς ως κυπριακός ελληνισμός και ως κυπριακή δημοκρατία θα έχουμε υποστεί ζημιές. Όπως ακριβώς υποστήκαμε ζημιές ακόμα και όταν οδηγηθήκαμε στο σχέδιο ΑΝΑΝ και το απορρίψαμε με το 76%. Αυτά, Λάζαρε, διδάσκει ο ιστορικός ρεαλισμός. Τώρα, αν κάποιοι αυτού αποκαλούνται ρεαλιστές μόνο όταν κάνουν μονόλογο και τους βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήδη ξεκίνησε η προπαγάνδα, μονόλογοι παντού ή σχεδόν παντού, και μάλιστα ακόμα και προγράμματα και εκπομπές ψυχαγωγικού χαρακτήρα έχουν ήδη διαποτιστεί από το δηλητήριο της μονομερούς προπαγάνδας. Δεν χρειάζεται να σας πω τα ονόματά τους, ο καθένας μπορεί να κοιτάξει τα απογεύματα ή και αλλού και θα προσέξει τι γίνεται. Νομίζω λοιπόν ότι απέναντι σε αυτού του είδους τη συντονισμένη προπαγάνδα θα πρέπει όλοι εμείς να κάνουμε το ελάχιστο καθήκον μας και να προβάλλουμε προς τα έξω συνεχώς και στον περίγυρό μας ότι η προτινόμενη αυτή διαδικασία όχι μόνο δεν θα φέρει ελπίδα στο θέμα της οικονομίας, αλλά θα ανατρέψει την ελπίδα και προοπτική που έχουμε και λέγεται ενέργεια. Και αυτή η προοπτική αφορά τόσο τα θέματα της οικονομίας όσο
και τα δυσβάσταχτα κατοχικά δεδομένα. Να είστε καλά, κύριε Μαυρίδη, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και θα επανέλθουμε επί του θέματος. Είχαμε από νωρίς υποψιαστεί, από νωρίς είχαμε πει, πριν ακόμα έρθει αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία, ότι η ανικανότητα και η έλλειψη προσόντων στο να χειριστείς στρατηγικά μεγέθη πιο μεγάλα από το μέγεθός σου μπορεί να οδηγήσει τα θεόσταλτα κοιτάσματα από ευλογία να μετατραπούν σε κατάρα.